Πόση μεγάλη χαρά έχω όταν εδώ δίπλα μου κάθονται γυναίκες που είναι για πάντα κορίτσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βάσω με λεμάκι. Μεγάλη χαρά όταν δίπλα μου είναι θετικά άτομα και χαμογελαστά όπως εσύ. Μα δεν νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Εσύ το δημιουργείς αυτό. Αλήθεια. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σε έχω παρακολουθήσει πολλά χρόνια, οπότε ξέρω πως είσαι έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι Βάσο Γουλιελμάκη είναι ακριβώς αυτό που πιστεύετε. Είναι ένα κορίτσι, θετικό, γλυκό και θα το πω γιατί πρέπει να το λέμε στους ανθρώπους και πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Και ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο για τους ηθοποιούς που έχουν καριέρα να έχουν και μια μανιέρα για να πετυχαίνουν, δεν έχεις μανιέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά είσαι διαφορετική. Αλήθεια. Ναι, αλλά... Σε ευχαριστώ πραγματικά το ότι το βλέπεις αυτό, το αναγνωρίζεις και μου το λες τώρα. Είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορείς να μου κάνεις. Δηλαδή δεν πάει να μου λες είσαι το κορίτσι, είσαι το αυτό, δεν έχεις μεγαλώσει, δεν έχεις κάνει. Το ότι μου είπες ότι για σένα είμαι ταλαντούχα, δεν έχω μανιέρα και ότι είμαι διαφορετική κάθε φορά που με βλέπεις, για μένα είναι το καλύτερο, το πολυτιμότερο που μπορούσες να μου έχεις κάνει. Μόνο εγώ σου λέω αυτό. Όχι, τότε να ορίστε, είμαστε πολλοί. Αλλά είστε πολλοί και λίγοι συγχρόνως, ναι. Γιατί και οι πολλοί επηρεάζονται από άλλα πράγματα. Στο να δημιουργήσουν μία έτσι προσωπική άποψη για τους τοπιούς και πώς τους βλέπουν και ποια είναι η αξία του καθενός. Σωστά. Και πραγματικά με έχεις κάνει τώρα χαρούμενη. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να έχουμε καλή διάθεση. Είναι μία στιγμή που όλα φαίνονται να είναι λίγο πιο φωτεινά και για εσάς τους τοπιούς ιδίως. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μετά από τόσους μήνες δεν έχω ξεχάσει πια. Στην αρχή είχα στο Instagram πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα μου λέει κάποιος σταμάτα να μετράς γιατί θα είναι πολλές ημέρες. Και λέω ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, περάσαν 14, 15, 16 μήνες, πόσοι μέχρι να ανέβουμε πάνω στη σκηνή και να έρθει κάτι έτσι χαρμόσυνο, μια χαρμόσυνη είδηση ότι επιτέλους ανεβαίνουμε, γίνεται πρεμιέρα, επιτέλους μπαίνουμε στα στούντιο, κάνουμε γυρίσματα. Είναι πραγματικά μια ανάσα για μας και εσύ το ξέρεις και εντάξει εσείς δεν σταματήσατε βέβαια να δουλεύετε. Αλήθεια. Και δεν βγήκατε από την κανονικότητά σας, εμείς βγήκαμε όμως και ήταν πολύ... Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές το να μην έχεις κάτι να δημιουργήσεις και να θέλεις να είσαι σε μια ηλικία που μπορείς ακόμη σε παίρνουν τα πόδια σου, οι δυνάμεις σου, η φαντασία σου, θέλεις, ονειρεύεσαι και όλο αυτό κάποιος να σου κρατάει και κάποιος να σε κρατάει μέσα στο σπίτι και να πρέπει να φοράς και τη μάσκα. Ήταν απίστευτο δύσκολο το διάστημα που διανύσαμε και ειδικά για εμάς όλους που βγήκαμε από την κανονικότητά μας, αλλά όλα είναι περασμένα, ξεχασμένα και το μόνο που έχω να θυμάμαι είναι τις ωραίες βόλτες που πήγαινα με την κόρη μου. Ναι, τις ωραίες μέρες που ήταν άνοιξη, ήταν καλοκαίρι, ήταν χειμώνας με τα χιόνια που παίξαμε χιονοπόλεμο. Μόνο αυτά θυμάμαι και λέω, α, μου λείπει τώρα. Ιδέα. Ξαφνικά μου λείπει, ναι. Ναι, αλλά ήρθε και η ώρα που θα ανέβεις πάλι στο σανίδι του θεάτρου. Δεν ξέρεις πόσο μου έλειψε. Έχω μία ερωτική διάθεση με τη δουλειά μου. Πραγματικά, δηλαδή την αγαπάω, είμαι ερωτευμένη με αυτό που κάνω. Περιμένω πώς και πώς να ανέβω πάνω και να δείξω ότι μπορώ να κάνω κάτι. Είναι πολύ όμορφο επάγγελμα, βέβαια δεν σε αφήνει πολλές φορές να γίνεται σωστά. Αλλά τα παραμερίζεις και λες εντάξει, ας κρατήσουμε μόνο το δημιουργικό κομμάτι. Τι δεν σε αφήνει να γίνεται σωστά? Για ποιους λόγους θεωρείς εσύ, τι είναι αυτά που σε κρατάνε, ποια είναι τα εμπόδια τις περισσότερες φορές? Ξέρεις, η παραγωγή μπορεί να είναι δύσκολο να βγάλει τα λεφτά που πρέπει να βγάλει.
Όχι, δεν κατηγορώ κανέναν αυτή τη στιγμή, γιατί για όλους μας είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που διανύουμε, έτσι. Το να μην υπάρχει αξιοκρατία στο χώρο μας και να βλέπεις ανθρώπους που δεν αξίζουν, αλλά γιατί έκαναν έτσι μια φωτοβολίδα και να είναι σε θέση που δεν θα έπρεπε να είναι και να χαλάει το όλο πράγμα και να λες, αχ, τι κρίμα να ήταν ένας άνθρωπος. Το έχεις ζήσει. Ναι, πολλές φορές. Νιώθεις αδικημένη. Δηλαδή έχεις νιώσει αδικημένη. Όχι, αδικημένη δεν έχω νιώσει, γιατί πάντα έχω δουλειά και πάντα... Όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια, ότι δεν έχεις δουλειά, αλλά σαν κάποιος να σε παραμερίζει, ενώ εσένα σου ανήκει μία θέση και να βάζει κάποιον άλλον που είναι πυροτέχνημα. Όχι, δεν με έχουν παραμερίσει. Δεν αισθάνομαι ότι έχω παραμεριστεί. Γιατί ακόμη και αυτό να έχει γίνει, με την αξία μου δείχνω ότι τελικά αξίζεις, ναι. Οπότε, έστω και με κόπο, οπότε μετά δεν σου μένει αυτό το... Η πίκρα και η αδικία. Γιατί το ξεπερνάς και με δύναμη και με ταλέντο το φωτίζεις εσύ περισσότερο όσο γίνεται και όσο φτάνει. Ναι, όσο φτάνει, ναι. Οπότε δεν αισθάνομαι μέσα μου αδικημένη. Αλλά βλέπω όμως ότι αυτή τη δύναμη μπορεί να έχω εγώ εσωτερικά ή το ταλέντο που μπορεί να έχω σε κάποια πράγματα, μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα σε άλλους να το δείξουν. Και βλέπω όμως ότι όταν τα ζυγίζεις βλέπεις ότι αυτό είναι πιο καλό από το άλλο. Ναι, αλλά... Στο τέλος της ημέρας δεν αποφασίζεις εσύ, αλλά αυτός που στείνει την παράσταση. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, σε πολλά πράγματα που μπορεί να σε κάνουν να αναστατωθείς. Έχεις απορρίψει συνεργασία γιατί δεν ένιωθες καλά? Ένιωθα πάντα καλά στις συνεργασίες μου. Τόσο τυχερή. Ναι. Έπεσα σε καλά χέρια. Σε καλούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που αγαπούσαν το θέατρο, που εκτιμούσαν εμένα σαν άνθρωπο, σαν ηθοποιό, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο χώρο μας δεν πά να είσαι ο εφοπλιστής τάδε, δεν πά να είσαι από τη γενιά των δεν ξέρω εγώ τι, δεν πά να είσαι δεν ξέρω εγώ τι, αν δεν το αξίζεις δεν θα πει κανένας καλό λόγο. Από πίσω θα σε θάψουνε και θα είναι και με μεγάλο φτιάρι. Οπότε το να έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια ένα όνομα όπου να μιλάνε με καλά λόγια, για μένα είναι... Κατάκτηση μεγάλη. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και σε γενικές γραμμές δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλακεί σε ίντρικες, σε τσακωμούς. Δηλαδή, όχι, δεν έχω αποφεύγω, δει το όνομά σου να παίζει σε κουτσομπολιά και όχι, σε... Όχι, τα αποφεύγω, δεν τα θέλω. Ναι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν μου αρέσουν, ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι απ' έξω από όλα αυτά. Και γενικά είσαι ένας άνθρωπος που απέχει από τα φώτα. Δεν τα αγαπάς πολύ. Καθόλου. Πώς γίνεται αυτό? Πολλές φορές έτυχε σε σχέσεις μου που όχι μόνο μέσα από το χώρο και από άλλους χώρους, που ήταν αθλητικούς χώρους ας πούμε, να μας περιμένει μια κάμερα και εγώ να φεύγω να πηγαίνω από δεξιά και ο σύντροφός μου να θέλει να είναι μπροστά στην κάμερα και εγώ να φεύγω. Δεν τα θέλω καθόλου. Δηλαδή όταν είμαι κάτω από τη σκηνή, εάν μπορούσε να υπάρχει σκοτάδι, να μπορώ να την κάνω σιγά σιγά χωρίς να με πάρουν η είδηση, πάρα πολύ ωραίο αυτό θα ήταν. Αυτό τι είναι ανασφάλεια? Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Σίγουρα είμαι ανασφαλής, πολύ ανασφαλής. Αλλά πάνω στη σκηνή θέλω να λάμπω, θέλω να είμαι... Και μετά να εξαφανίζεσαι. Και μετά να εξαφανίζομαι ως για μαγείας. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, ενώ ξέρω ότι το βλέπω, ας πούμε, στολίζονται, κάνουν, φτιάχνουν για να βγουν, να φωτογραφηθούν. Λέω, πω, τώρα πρέπει να γίνω η Βάσο. Πάπα, δεν με τίποτα. Πραγματικά τώρα σου έχει συμβεί να είσαι με άνθρωπο ο οποίος να θέλει να ποζάρετε μαζί, να βγείτε μαζί και εσύ να αρνείσαι? Όχι, δεν αρνούμε, αλλά δυσκολεύομαι. Τσιτώνεσαι. Ναι, δεν είμαι, ναι. Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, εγώ... Γιατί έχω και μεγάλη πείρα σε αυτό να είμαι μπροστά σε μια κάμερα, να το οδηγώ, έλα πάμε αυτό, να βλέπω ένα χέρι μου μπλή,
Περίμενε, τώρα πάμε, ας πούμε. Και λέω, τι κάνουμε τώρα. Βέβαια, θέλω να σου πω κάτι, ότι και την περίοδο του γάμου σου με τον Σοκράτη Αλαφούζο, ναι, που ήσασταν ένα υπέροχο ζευγάρι, δύο όμορφοι άνθρωποι, που υπήρξατε και πολύ ερωτευμένοι, που είχατε στήσει ένα υπέροχο σπίτι, άσχετα με το πώς τελειώνουν οι σχέσεις των ανθρώπων, και πάλι εκεί και οι δυο σα. Και ο Σοκράτης είναι ταπεινός άνθρωπος. Και ταπεινός και σεμνός δεν είναι. Είσαστε αμφιδωλή άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Και σε γενικές γραμμές δεν εκθέτεις την προσωπική σου ζωή. Με τίποτα. Με τίποτα. Αισθάνομαι τόσο γυμνή. Δηλαδή να περπατάω στον δρόμο και άλλος να ξέρει τα προσωπικά μου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τότε λοιπόν μάλλον θα πρέπει να αισθάνθηκες πάρα πολύ άσχημα την περίοδο του διαζυγίου που όλοι γράφαν και λέγανε για εσάς, ε. Ναι. Ναι, η αλήθεια. Ποιο ήταν το χειρότερό σου τότε? Εντάξει, οι ίδιες ερωτήσεις. Και ξέρεις ποιο είναι γενικά το χειρότερό μου στις συνεντεύξεις? Με ρωτάς αυτό, το παίρνει κάποιος και το βλέπει τώρα. Και θα πει πάλι η Γουλιελμάκη για το διαζύγιό της μιλάει. Δεν μιλάει η Γουλιελμάκη για το διαζύγιό της. Εσύ με ρωτάς, εσύ μου κάνεις την ερώτηση. Ναι, αλλά εμένα θα πούνε πάλι γι' αυτό μιλάει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θέλω εγώ, αλλά εσύ θα κάνεις την ερώτηση. Το εσύ το καταλαβαίνετε. Ναι, 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 ξέρω πολύ καλά. Ναι. Απλά είναι κάποια πράγματα, ξέρεις, στις ζωές των ανθρώπων που είναι τόσο κομβικά. Ναι. Που είναι και πολύ. Τον εξητάρουν τον άλλον να το. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Ναι. Καταλαβαίνω και τη δική σας τη δουλειά, καταλαβαίνω και τη δουλειά που. Γιατί όταν είσαι στα media τόσα χρόνια, ξέρεις τι είναι αυτό που ο άλλος θέλει να ακούσει, να έχει λίγο πικάντικο, να είναι κάτι πιο ενδιαφέρον. Αλλά στο λέω και από τη δική μου την πλευρά, που η καημένη θέλω να μιλήσω, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο και ξαφνικά έχω την ερώτηση, το διαζύγιο ας πούμε, ή οτιδήποτε έχει να κάνει. Έχεις γίνει σκέψη ποτέ σε κάποιον, δεν θέλω να μιλάω για το διαζύγιο μου? Όχι. Είναι όμως τι άνθρωπος είσαι κι εσύ, για να μην του χαλάσει την καρδιά. Από ευγένεια. Ναι, για να μην του χαλάσει την καρδιά. Δεν το κάνω επειδή. Θέλεις να το συνεχίσεις. Θέλω και γουστάρω, ναι, να λέμε και αυτά και τώρα στο παίζω έτσι, αλλά στην πραγματικότητα θέλω να. Ναι, τρώγομαι και εγώ λίγο. Είναι ότι μέσα μου τρώγομαι, έξω μου βγάζω το χαμόγελο και λέω ναι, θα σου απαντήσω. Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήρθες τώρα εδώ στο The Caller και άνοιξε πόρτα και είδα δίπλα σου ένα υπέροχο πλάσμα. Ναι. Τη Μαρίλη. Παιδιά, δεν μπορεί. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το πλάσμα. Γιατί είναι πράγματι ένα. Η κόρη σου, να το πω. Ένας άνθρωπος, πολύ σοβαρό παιδί, πολύ όριμο για την ηλικία της. Πολύ καλή μαθήτρια. Ξέρω ότι αυτό το παιδί δεν θα χαθεί, ότι βάζει στόχους και τους υλοποιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει κάτι στο μυαλό της και να μην το καταφέρει. Είναι πολύ δυνατό παιδάκι. Σε ποιο μοιάζει από τους δυο σας? Και οι δυο είμαστε πεισματάριδες. Όταν βάλουμε στόχους, θέλουμε να τους πετυχαίνουμε. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση? Ότι είδα ένα κορίτσι 17 χρόνων, το οποίο είναι σοβαρό και είναι ένα παιδί της ηλικίας του. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που βαριέται, που θέλει πάρα πολύ να μεγαλώσει. Όχι, θέλει να μεγαλώσει. Όχι, εννοώ και εμφανισιακά, ναι, και να μπει στη διαδικασία του να. Του να βάφεται, αυτό, να εμφανιστεί για σκηνή 30 γυναίκα. Όλα αυτά είναι πολύ σεβαστά, γιατί εντάξει, όλες μας έχουμε περάσει μπροστά στον καθρέφτη και λαφόμαστε, κάνουμε και τέτοιο. Και πώς θα βάλουμε το ψηλό του τακούνι, να νιώθουμε λίγο, ένα χρόνο λίγο μεγαλύτερες. Ναι, μπας και μας βάλουν σε κανένα κλαμπ, μπας και μας βάλουν σε κανένα σινεμά. Όλες. Είναι λογικό αυτό. Αλλά δεν είναι το παιδί αυτό που που βιάζεται να προλάβει να κάνει, με κοιτάζει, να κάνει πράγματα. Όλα έρχονται στην ώρα τους, στον χρόνο τους. Ναι. Ουσιαστικά. Και της λέω πόσο σημαντικό και πόσο ωραίο είναι αυτό που μου είπες τώρα, ναι, το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνουν σε αυτή την ηλικία. Ξεκάθαρα. Όταν, εννοείται. Κανείς μας δεν το καταλάβαινε. Ναι. Όταν όμως, γιατί καμιά φορά την κάνουν και λίγο μικρότερη από την ηλικία της, ναι, και λέει, μα πάλι από 17 με κάρανε, ξέρω 15. 15, ναι, ναι.
Και έτσι λέω να κάνεις το σταυρό σου και, και εγώ έτσι 10 χρόνια πάντα λιγότερο μου βάζουνε. Να κάνεις το σταυρό σου αγάπη, να μεγαλώνεις έτσι και πάντα να μικροδείχνεις. Εντάξει, να σε παίρνεις μια σαραντάρα μαμά με έτσι, μπράβο. Πες μου ποιος είναι από τους δυο σας που έχει κάνει τόσο πολύ καλή δουλειά. Μάλλον, εντάξει, σημαντικός ο ρόλος του μπαμπά. Και οι δύο με κάνει. Ναι, είστε πολλά χρόνια χωρισμένοι. Είμαστε πολλά χρόνια χωρισμένοι. Και, πέρα, και έπεσε πολύ βάρος επάνω σου. Έπεσε, για να μεγαλώσεις την δουλειά. Ναι, έπεσε. Και είμαι και πολύ περήφανη γι' αυτό που έχω καταφέρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Σωκράτη δεν θα μπορούσα. Έστω και από μακριά. Είναι πολύ μεγάλη συμβολή του και, και οι δυο βάλαμε το λιθαράκι μας για να γίνει έτσι τόσο καλό το παιδί μας. Πόσο δύσκολο είναι όταν οι άνθρωποι χωρίζουν από κλίνες, χωρίζουν στη ζωή, έχουν σημαντικά πράγματα να τους χωρίζουν, να μπορούν ρε παιδί μου να συνεργαστούν για ένα παιδί? Είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχει να κάνει, πολλές φορές έχει να κάνει και με εγωισμό, έχει να κάνει και με τα προσωπικά όνειρα του καθενός, σωστά, έχει να κάνει με τα συμφέροντα. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις στην άκρη και να βάλεις μπροστά και να σε ενώσει αυτή η ζωή που έφερες στον κόσμο. Στον κόσμο. Πώς το καταφέρατε εσείς με τον Σωκράτη? Είμαστε, φαίνεται, και οι δύο στο ίδιο μήκος σχήματος. Σας πήρε καιρό ή ήταν κάτι που το βρήκατε εύκολα? Εύκολα. Ίσως γιατί θέλαμε και οι δύο πάρα πολύ να κάνουμε παιδί. Τι υπέροχο αυτό που μου είπες. Οι άνθρωποι που είναι επιλογή τους στο παιδί και όχι αξεσουάρι, γιατί το έχουν κάνει κι άλλοι, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον πλανήτη για τον κάθε άνθρωπο. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια, θέλαμε να κάνουμε παιδιά. Και ίσως γι' αυτό είναι το όνειρό μας που έγινε πραγματικότητα. Και το καταφέρατε. Τα καταφέραμε, ναι. Άσχετα αν το ζευγάρι δεν είσαστε μαζί. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πλέον είδη, πώς το λένε, που μπορείς... Τρόποι ναι, ναι, για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Είτε... Πόσο χρόνο ήταν η Μαριλία? 4. 4. Ναι. Πώς καταφέρατε να το ισορροπήσετε? Πάντα έχω αυτή την απορία και έχω και θαυμασμό στους ανθρώπους που το έχουν. Χρειάζεται λίγο και να είναι και οι χαρακτήρες. Να. Λείπει. Πόσα χρόνια λείπει ο Σωκράτης στην Αμερική? Λείπει ή έλειπε? Έλειπε. Έλειπε πριν νομίζω γύρω στα 5 χρόνια και τώρα λείπει 6 χρόνια. Συνολικά λοιπόν, είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Που σημαίνει ότι πραγματικά, βρε παιδί μου, εγώ θα το ξαναπώ και δεν το λέω γιατί είσαι εδώ, ότι έχεις βάλει γερή πλάτη. Γιατί όσο και αν δουλεύει ένας γονιός, όταν είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, με βιντεοκλήση και με τηλέφωνο, είναι ένα τεράστιο κενό αυτό για το παιδί. Δηλαδή, το είδες εσύ ότι το παιδί σου άρχισε να έχει ένα τέτοιο κενό, άρχισες? Όχι, δεν να είχε ποτέ κενό. Ποτέ κενό. Της λείπει πάρα πολύ. Τον λαχταράει, θα έρθει τώρα σε λίγες μέρες. Τον λαχταράει πάρα πολύ, αλλά δεν είχε ποτέ κενό. Ήτανε κοντά της. Ήτανε κοντά της, δηλαδή θα έμενε και εξάγρυπνος για να είναι κοντά, για να τη βοηθήσει να λύσει ένα πρόβλημά της, να τη στηρίξει. Υπέροχο. Ναι. Υπέροχο. Μπορεί να μην ήταν το σώμα του εδώ, αλλά η παρουσία του ήταν ουσιαστικά. Δεν είναι ένας μπαμπάς που θα δώσει χρήματα, ας πούμε, ή θα πει κάτι και θα εμφανιστεί μετά από καιρό. Ήταν σε καθημερινή βάση κοντά στο παιδί. Είσαι περήφανη για τον άντρα με τον οποίο έκανες το παιδί? Ναι, γιατί ήταν η σωστή επιλογή μου. Ήταν ο σωστός πατέρας για το παιδί. Υπέροχο είναι αυτό τώρα. Ναι. Πώς σου φαίνεται που υπάρχει περίπτωση η Μαρίλια να φύγει για να πάει στο Σωκράτη στην Αμερική για να σπουδάσει? Θα φύγει η Μαρίλια. Ήδη η βαθμή της είναι καταπληκτική. Έβγαλε πολύ καλούς βαθμούς φέτος και ήδη σε όποιο κολέγιο την πάρει, δηλαδή μπαίνει λόγω των. Και τι θα κάνεις μάνα μόνη σου στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά. Εντάξει, και εγώ αυτό θα ήθελα, να μπορούν οι γονείς μου να μου εξασφαλίσουν κάτι όπως εμείς,
Εμείς με το Σοκράτη είμαστε παιδιά που από μόνοι μας στηθήκαμε. Δεν μας έδωσε κανένας τίποτα, όχι γιατί δεν ήθελα, γιατί δεν είχε. Και τα καταφέραμε μόνοι μας να στήσουμε όλο αυτό και να προχωρήσει και να δώσουμε εφόδια τόσο μεγάλα στο παιδί μας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποκτήσει κάποιος. Πρέπει να είναι αρκετά πλούσιος για να στείλει το παιδί του έξω στο εξωτερικό και να είναι σε πανεπιστήμια και πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και κάναμε πολύ καλή δουλειά. Οπότε... Πώς σκέφτησε τη ζωή σου μετά τη φυγή της Μαρίας? Όχι ακόμα. Όλα τα προβλήματα τα αντιμετωπίζω την ώρα που έρχονται. Την ώρα που θα την αποχαιρετώ στο αεροδρόμιο, τότε θα το σκεφτώ. Τότε θα το συνειδητοποιήσω. Μήπως θα είναι... Μήπως θα είναι χρήσιμος τότε ένας σύντροφος? Σίγουρα. Σίγουρα θα είναι. Γιατί νομίζω ότι το τελευταίο καιρό είσαι μόνη σου. Μόνη, ολομόνη έχει. Ναι, μήπως είναι η ώρα τώρα που αρχίζουν τα θέατρα να μπει και σε μια άλλη διαδικασία? Τώρα που ανοίξαμε λίγο, που εμβολιαστήκαμε έτσι. Να μην είμαι κανένα εμβολιασμένο. Μήπως είναι η ώρα, Βάσο? Κοίταξε, πάντα ήταν η ώρα. Εγώ είμαι έτοιμη να ερωτευτώ και ναι. Αλλά μας έτυχε και ο COVID και μας έκλεισε μέσα. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμη και για ένα χρόνο αργότερα. Ναι. Μόλις φύγει το παιδί. Λοιπόν, ακούτε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Λάβετε το σοβαρά υπόψη σας. Έχει γνωρίσει η Μαρίλα κάποιον σύντροφό σου? Βέβαια, ναι. Δύο μεγάλες σχέσεις που είχα, τις έχει γνωρίσει, βέβαια. Και... μια χαρά. Δεν ήταν σύντροφοι που μένανε μέσα στο σπίτι, οπότε μια χαρά. Δεν έχει σημασία. Η μαμά ξαφνικά εμφανίζει έναν κύριο, ο οποίος δεν είναι ο μπαμπάς μου. Ναι. Και ο μπαμπάς μου είναι ενεργός, είναι δίπλα μου και η μαμά μου έχει έναν άλλο κύριο. Ναι, σίγουρα το παιδί θέλει να έχει την αποκλειστικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι... Καλά το χειρίστηκα και σε αυτό το θέμα. Ίσως δεν υπήρχε δυσκολία λόγω του ότι δεν ήταν 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο σημαντικό σπίτι. Ναι, νομίζω δεν ότι ένιωσε, μεγάλη ρόλη. Δεν ένιωσε κάποια αντιπαλότητα, δεν ένιωσε ότι παίρνει κάποιο τη μαμά της. Μπορεί να το ένιωσε. Εγώ δεν το άφησα βέβαια να... Δεν σου έχει πει ποτέ κάτι? Δεν σου το έχει δείξει, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει και να το σώζεις? Κοίταξε, αισθάνθηκα πολλές φορές ότι ήμουν σαν τον τερματοφύλακα, έτοιμη να φάει τον γκολ. Αλλά νομίζω ότι το έσωζα πάντα. Το έσωζες. Ναι. Τι είναι, θυμάσαι κάτι που να σου έχει πει η Μαρίλια για σχέση σου με κάποιον που να μην το έχεις ξεχάσει ποτέ, ένα παράπονο ή μια επιβράβευση για τον άνθρωπο που είσαι μαζί του, που ήσουν μαζί του? Όχι, δεν θυμάμαι τώρα κάτι τέτοιο. Άρα καλά τα πήγες ισορροπημένα. Ναι, πιστεύω, ναι. Ξέρω τώρα τι πληγές μπορεί να έχω κάνει ή τραύματα. Δεν το γνωρίζω αυτό στην ψυχούλα του καθενός. Αλλά δεν μου έχει πει κάτι συγκεκριμένο έτσι να... Να το θυμάμαι, κάτι που να μείνει δηλαδή. Ναι, βλέποντάς σας πάντως μαζί κάποιος, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάτι ανίποτο ανάμεσά σας. Όχι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μου το έχει πει η Μαρίλια και με έχει κάνει να νιώσω πολύ όμορφα, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να νιώθει τόσο άνετα να τα πει όλα. Τι ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Τέτοια εμπιστοσύνη να μου έχει το παιδί μου και να μου λέει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην φοβάται, που να μην ντρέπεται, να ανοιχτεί και να τα πει όλα. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο για να πω. Ναι. Ναι. Πραγματικά είσαι άξια συγχαρητήριων. Ευχαριστώ. Αυτό. Έχω αγωνιστεί πολύ και όταν μου λες τέτοια πράγματα, πραγματικά μέσα από την ψυχή μου σε ευχαριστώ. Αν δεν είσαι περήφανη γι' αυτό, γιατί δεν ήσουν? Δεν το συζητώ. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα του κόσμου αυτό. Ναι. Δεν το συζητώ. Πες μου κάτι. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τη συνεπιμέλεια. Είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ. Ναι, καλά κάνει.
υπέρ είμαι της συνεπιμέλειας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια το να φτιάξει ο άντρας τη ζωή του είναι πάρα πολύ εύκολο σε σχέση με τη γυναίκα, mm-hmm. που βλέπουμε ότι μετά από ένα διαζύγιο δεν τις συμφέρει τις γυναίκες να παίρνουν διαζύγιο. Τις συμφέρει να μένουν μέσα μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, μέσα σε αυτό το γάμο που δεν θέλουν, μέχρι να μεγαλώσει ένα παιδί, για να μπορούν μετά να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι υπέρ του να, είναι, να υπάρχει συνεπιμέλεια και το να μπορεί το παιδί να βλέπει και τους δύο, γιατί τους αγαπάει και τους δύο. Σίγουρα. Και δεν μπορεί να στερηθεί ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Σίγουρα. Όταν βέβαια ο μπαμπάς ή η μαμά είναι ένας άνθρωπος κατάλληλος. Κατάλληλος για να μεγαλώσουν παιδί. Ναι, όχι όταν είναι. Σε ακραίες περιπτώσεις, δεν το συζητώ. Ναι. Δηλαδή σε αυτά που ακούσαμε στη Βουλή. Ναι, ναι. Δεν το συζητώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όταν είναι και οι δύο σωστοί γονείς, βεβαίως πρέπει, γιατί είναι άδικο για τη γυναίκα. Να μην μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της, να μην μπορεί να έχει προσωπικό χρόνο. Είναι πολύ άδικο. Βέβαια, για τη δουλειά της, να δημιουργήσει, να γράψει, να διαβάσει. Είναι πολύ. Εσύ έχεις δει την άλλη. Κοίτα, βλέπεις. Είναι η οπτική των ανθρώπων. Οι περισσότεροι, όταν τέθηκε το θέμα της συνεπιμέλειας, μιλούσαν για τους αδικημένους μπαμπάδες που δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά τους και να προσφέρουν στα παιδιά τους τουλάχιστον αυτοί που ήθελαν και μπορούσαν. Ναι. Εσύ βλέπεις μια άλλη οπτική. Ναι. Βλέπεις την οπτική του ότι μπλοκάρονται και οι μαμάδες ακριβώς επειδή... Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις ότι ο μπαμπάς συνήθως κάνει ένα δεύτερο γάμο, ναι. κάνει ένα δεύτερο παιδί, ναι. είναι ναι, ναι. πιο ευτυχισμένος μετά από το διαζύγιο γιατί βρήκε κάτι καλύτερο. Η μαμά είναι πολύ δύσκολο όταν έχει το παιδί... και μόνο δύο Σαββατοκύριακα ή τρία το χρόνο, το μήνα, δεν ξέρω πώς θα έχουν συμφωνήσει, ναι. Να μπορεί να βρει έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος να έρθει στο σπίτι, να καθίσει και να έχει ένα παιδί που δεν είναι δικό του και να το μεγαλώνει. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι. Ενώ ο μπαμπάς μπορεί να έχει την ευκαιρία να βγει, να ταξιδέψει, να, κάνει, να έχει το χρόνο του, να κοινωνικοποιηθεί, να επιλέξει. Να έχει πολλές επιλογές. Ναι, είναι άδικο για τη γυναίκα. Λοιπόν, από τη συνεπιμέλεια ξεσπαπάω στις Ανδυσμένες Μανόλιες. Αχ, τις Ανδυσμένες Μανόλιες. Είναι ένα υπέροχο έργο όπου με πήρε ο Κυριακό Κωνσταντίνος, που είναι ο σκηνοθέτης. Ήταν μαζί μου στον Άμλετο Β' ο Κωνσταντίνος, είναι και ηθοποιός. Και παίζαμε μαζί. Σάρα ήταν αυτή. Ο Άμλετο Β', Θεέ μου. Ναι, και παίζαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο. Και είναι ένα παιδί που με εκτιμάει πάρα πολύ και τον εκτιμάω. Είναι αμφίδρομες οι σχέσεις μας έτσι και τις εκτιμήσεως χέρι ο ένας για τον άλλον. Και όταν μου το πρότεινε, χάρηκα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα αγαπημένο έργο, το είχα δει παλιά στο κινηματογράφο, ωραίοι ρόλοι, και ήταν μια πολύ ωραία δουλειά και είναι μια πολύ ωραία δουλειά και νομίζω έχει πολύ, γιατί είναι και ένα ευαίσθητο παιδί ο Κωνσταντίνος, και κοντά έτσι στη γυναίκα, στην ψυχοσύνη, στην γυναικεία. Ναι, την αντιλαμβάνεται. Μας αντιλαμβάνεται, είναι καλός φίλος και έβγαλε μια πολύ ευαίσθητη πλευρά, μας έβγαλε μάλλον μια πολύ ευαίσθητη πλευρά μας και είναι πολύ ωραία η συγκυρία με όλα τα κορίτσια. Για πες με τις άλλες κυρίες. Οι άλλες κυρίες είναι η Άννα Ιανδριανού. Ναι, η Άννα είναι ένας άνθρωπος, δεν είχα δουλέψει μαζί της, τόσο γενναιόδωρος, τόσο ευγενής. Πολύ εσωτερικός άνθρωπος είναι. Πέρα από το ότι είναι εσωτερικός άνθρωπος, δεν είναι εξωστρεφής, είναι, κρατάει μέσα της, δύσκολα ανοίγεται. Ναι, είναι πλούσια, δηλαδή είναι ό,τι έχει είναι πλούσιο. Είναι γενναιόδωρο πλάσμα, πολύ, πολύ. Είναι η Ρώμου Κίο, ένα πανέξυπνο πλάσμα, η Ρώμας και καλόψυχο πλάσμα. Έχουμε την Κατερίνα την Πιλάλη που και αυτό είναι ένα παιδί, έχει και αυτή είναι μανούλα με ένα κοριτσάκι.
είναι πιστοί φίλοι, είναι ένα καλοκάγαθο κορίτσι, πλάσμα. Είμαστε πάρα πολύ τυχερές. Η Κρίστη Παπαδοπούλου, που είναι, τι να πω τώρα για την Κρίστη, παντρεύεται κιόλας. 6 του μήνα. 6, ναι, ναι, 6. Ναι, τώρα. Παντρεύεται την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Παντρεύεται το κοριτσάκι μας, ναι. Ένα πλάσμα, ένα σκρίνος, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αν ήταν λουλού δηλαδή, νομίζω εκεί στον κρίνο θα πήγαινε, τόσο αθώο και τόσο γλυκό πλάσμα. Και με καλή πρόθεση. Και καλή πρόθεση. Η Εύη, μια μου συμπαραστάθηκε και όλες, ήταν πολύ έτσι, εγώ ήμουν πολύ ζορισμένη με όλα αυτά τα γεγονότα που μας κλείνανε τελευταία στιγμή και παρόλο που είναι 26 χρονών, είναι ένα πλάσμα πολύ δυναμικό και πολύ έτσι δυνατό πλάσμα. Και είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν ήμουνα σε ένα θείασο που να έχει μόνο γυναίκες. Ή μάλλον όχι, ήμουνα στο 8, γυναίκες κατηγορούνται. Αλλά αυτό ήταν ένα θέατρο της Δευτέρας, δεν ήταν θεατρικό. Ναι, δεν ήταν μια συνεχή συνεργασία. Ναι, πάνω στη σκηνή. Πίστευα ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε τόσο καλά μόνο γυναίκες. Τι, δεν έχετε πλακωθεί καθόλου? Όχι. Δεν υπάρχει καμία προστριπτή, λες τώρα. Είμαστε, ναι. Μαγικό. Μαγικό. Δεν το πιστεύει, ναι, κανένα. Δεν θα το πιστεύει. Ναι. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διανομή και η σύμπνοια που υπάρχει. Και ενέργεια μεταξύ σας. Ενέργεια, ναι. Πολύ σημαντικό. Ίσως μας έδεσε βέβαια και το γεγονός ότι ήταν ένα δύσκολο πράγμα μέσα στο κορονοϊό εμείς να κάνουμε πρόβες, ναι, να συναντιόμαστε, να φοράμε τις μάσκες μας, να έχουμε την κοινή μας αγωνία, τι θα κάνουμε, θα μπορέσουμε να πάμε, θα ανοίξουνε. Και όλο αυτό, ξέρεις, σε δένει, σε κάνει μια γροθιά. Και είμαστε ακριβώς οι αδεσμένες Μανώλης, μια γροθιά, μια τσάλινη γροθιά. Ξεκινάτε λοιπόν πάλι παραστάσεις από τις 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου, ναι, μετά το γάμο της Κρίστη. Θα έρθει εδώ πέρα να τις ρίξουμε ριζάκι. Μας έχει καλέσει βέβαια, αλλά η κάθε μία έχει διάφορες υποχρεώσεις εδώ πέρα, που ήταν λίγο δύσκολο να παραστούμε. Στην Κύπρο γίνεται, ναι, γι' αυτό, αλλιώς αν ήταν εδώ πέρα, εννοείται. Όλες οι άλλες μέρες Μανώλη στην εκκλησία. Ναι. Και αρχίζουμε στις 11 ξανά. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει κόσμος, θα έρχεται ο κόσμος στο θέατρο. Να πούμε το θέατρο, να το πούμε είμαστε όλα. Είμαστε στο θέατρο Χιτήριο, στην Ιερά Οδό, κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Ωραία. Τι ώρα είναι η παράσταση? Στις 9 η ώρα. Είναι ένας υπέροχος κήπος. Είναι ο πιο όμορφος κήπος που υπάρχει σε όλη την Αθήνα, του θεάτρου. Και ενώ είναι στο κέντρο, να πω, έχει πολύ ωραία δροσιά. Έχει πολύ ωραία δροσιά, έχει τραπεζάκι, μπορείς να πάρεις το ποτό σου, μπορείς να παρακολουθήσεις την παράστασή σου. Δεν υπάρχει συνοστισμός καθόλου. Δεν υπάρχει συνοστισμός. Μπαίνεις μέσα, κάθεσαι στη θέση σου, παρακολουθείς, φεύγεις, δεν έρχεσαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είμαστε όλες εμβολιασμένες, μπολιασμένες, μπολιαστήκαμε. Κάποτε λέγαμε είμαστε όλες ερωτευμένες, τώρα λέμε είμαστε όλες εμβολιασμένες. Και αυτό όμως, παρόλο που εγώ δεν έχω, είμαστε όλες ερωτευμένες. Για πόσο καιρό θα είναι η παράσταση? Θα είναι όλο το καλοκαίρι και θέλουμε να πάει καλά, μήπως πάμε και περιοδία, μήπως πάμε και στο μέσα χώρο του χιτηρίου, έχει γνωστό, ναι. Βεβαίως. Θα δείξει, όλα θα είναι, ξέρεις, εγώ νομίζω θα πάνε όλα καλά. Αυτό και εγώ, πιστεύω. Και εγώ έτσι το πιστεύω. Είστε όλες έτοιμες, ναι, και γεμάτες καλή ενέργεια. Ναι. Και τώρα τα καλύτερα. Oh. Λοιπόν, ναι, και τώρα, συμπέθρια από τα τύρανα. Oh. Πόσο χάρηκα όταν άκουσα ότι η συγκεκριμένη παράσταση των Ρέπων Παπαθανασίου θα γίνει σύριαλ. Ναι. Ξετρελάθηκα. Και εγώ ξετρελάθηκα. Εγώ γενικώς ξετρελαίνομαι με τα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να ετοιμάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά, να πούμε, τα δεν παιδιά είναι μωρά. Είναι Ρέπας Παπαθανασίου. Είναι Ρέπας Παπαθανασίου. Ναι, αλλά παραμένουν παιδιά. Αυτό είναι, αυτό είναι μαγικό είναι αυτό. Είναι πολύ υπέροχο. Δύσκολο να είσαι τόσο πετυχημένος, να είσαι τόσο ψηλά, να έχεις ανέβει με το κοντάρι σου, που λέω και να τα έχεις καταφέρει. Να τα έχεις καταφέρει
και να παραμένεις ένα απλό παιδί. Με τα αστεία σου, με το... σαν να είναι ο άνθρωπός σου δίπλα, σαν να είναι η Μαρίλια, έτσι αισθάνομαι. Ναι, ναι. Με τον Μιχάλη και τον Θανάση, δηλαδή σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Τέτοια οικειότητα αισθάνεσαι απέναντι τους, δίπλα τους, ωραία. Όχι απέναντι, ωραία. δίπλα, τους αισθάνεσαι δίπλα. Δηλαδή πας και κάνεις, έχω κάνει τα ωραιότερα γυρίσματα με τον Μιχάλη και τον Θανάση, τα ερώτερα, δηλαδή... Ξέρεις αυτό που λέγαμε τώρα που είχε το Me Too και τα διάφορα, ναι, ναι. Και εγώ αισθανόμουν, έλεγα, λέω, κοίτα τώρα, έχω πέσει ανθρώπους που κάνεις κάτι και σου λένε μπράβο, μπράβο Βασούλα, μπράβο, τι ωραίο που ήταν. Όχι μόνο σε μένα, ναι, σε όλους τους μεταγωνιστές. Σε όλους, κάθε φορά που τελειώνει κάτι, να σε επιβραβεύουνε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλεις να πας να... Πώς είναι τα σκυλάκια που τους δίνει μετά την καραμελίτσα που τρέξανε και περιμένεις, α? Δεν θα πούνε τίποτα. Ναι, όχι, χειροκρότημα. Ναι, γιατί το αξίζεις όμως, όχι έτσι. Γιατί... Σε επιβεβαιώνει. Ναι. Σε επιβεβαιώνει για αυτό που έκανες. Είναι ωραία, ναι, ατμόσφαιρα. Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα. Χαίρομαι. Δηλαδή μπορεί να πάω, ξέρω εγώ, και να κάνω 1000 σαρδά. Δεν θα δω ότι... Τρελαίνεται κάποιος. Ναι. Θα δω ότι... Υπάρχει, είμαι δίπλα σου, ναι, γελάω, αυτό σε χαλαρώνω, πες τα τώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα του, οχ, πώς με κοιτάει. Ναι, ή αν δεν τελείωνε, ή πώς με κοιτάζει τώρα, ή θα αρχίσει την ηρωνία, ή ναι. Να ανοίξει η γη, να με καταπιεί. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ έτσι. Γι' αυτό σου λέω, ό,τι και να κάνουν τα παιδιά, όσες φορές και να έχω δουλέψει μαζί τους, έτσι αισθάνομαι και κάθε φορά είτε κάνω κάτι, κάνω έτσι αυτό. Λέω εντάξει, αφού κοιτάζω και στις αυτόματα. Έχετε ξεκινήσει τα γυρίσματα όλα, τρέχουνε. Ναι, τρέχουνε. Και πότε αναμένετε να ξεκινήσει το ρόλο, στο Μέγκα? Πιστεύω ότι θα αρχίσει εκεί γύρω στο Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Mm-hmm. Μήπως ξεκινήσει πιο νωρίς. Ποιο ρόλο έχει? Κάνω την γυναίκα του βουλευτή. Είμαστε σε μία επαρχιακή πόλη, η οποία δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτή, και όλοι μιλάμε βλάχικα. Καλά, υπαρκτότατη είναι, αλλά λέμε το. Τουλάχιστον έτσι όπως την ονομάζουν. Το πιο λαλιά μιλάνε, να το πούμε έτσι. Ναι, το πιο λαλιά. Είναι η Νία Λαλαμπίρδα, η γυναίκα του βουλευτή, οπότε καταλαβαίνεις, της αρέσουν τα χρήματα, της αρέσει τα λούσα, έτσι όλο αυτό το κρεπασμένο μαλλί. Ναι, το μαλλί εδώ έτσι λάχανο. Ναι. Και ό,τι επάνω μπορείς να φορέσεις, θα το φορέσεις. Πρέπει να είσαι γη, αλλά λαμπύρδα. Βέβαια, τι, γυναίκα βουλευτή είπαμε. Στη Βουλή είναι ο άντρας μου, όχι αστεία. Ναι. Τι ωραία. Σου είχαν λείψει τα χρήματα, το να έχεις έσοδα? Κοίτα, αυτή τη δουλειά... την κάνω τόσα χρόνια. Και ξέρω ότι όταν δεν έχω, πρέπει να μαζεύομαι. Mm. Όταν έχω, δεν μαζεύομαι τίποτα. Αφού είμαστε σε μαγαζί με τη Μαρίλια και με βλέπει καμιά φορά που είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό και μου λέει, θα το πάρεις? Μ' αρέσει, της λέω. Και δεν αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι κάνω κάτι, ας πούμε. Ναι, αφού μ' αρέσει. Εμένα και όλες ένα πράγμα μ' αρέσει και δεν μ' αρέσουν 10 πράγματα, mm-hmm, αυτό. Μ' αρέσει ένα και καλό. Συνήθως τι είναι αυτό? Τώρα τελευταία είναι... Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ πίνα και ζωγραφικές. Αυτό είναι επένδυση όμως. Ναι. Μακάρι δηλαδή να είχα πολλά λεφτά και να είχα ένα σπίτι γεμάτο με πίνακες. Πώς μ' αρέσουνε, πώς μ' αρέσουνε, γενικά έτσι και τα έπιπλα που είναι design, τα έτσι όλα αυτά. Δηλαδή πιο πολύ εκεί είμαι παρά στα λούσα τα... Γυναικεία. Ναι. 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 Τουλάχιστον ευτυχώς αρχίσεις να εισπράττεις για να αρχίσεις να τα κάνεις πίνακες.
Α, ναι, λες. Μακάρι. Μακάρι. Έχω έναν κωστή Γεωργίου που έχω βάλει στο μάτι τώρα. Τι ωραία. Τι ωραία. Λατρεύω. Παρακαλούμε πολύ να βρεθεί και ένα δεύτερο σύριαλ για το επόμενο μισό τη σεζόν. Και να μπορέσει να πάρει τον κωστή Γεωργίου βάσο. Θα με ακούει τώρα ο Κωστής, ο οποίος είναι φίλος. Να στον κάνω έτσι, ναι! Εντάξει, το κλείσαμε και αυτό. Το κλείσαμε, ναι. Κάναμε τη διαφήμιση εμέσως. Λοιπόν, δεν είσαι καθόλου κακομαθημένη. Δεν είμαι, όχι. Όχι. Είσαι για πάντα κορίτσι. Είμαι αποφασισμένη, εγώ το λέω παντού, δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου για σένα. Είσαι πάντα κορίτσι. Θέλω να είμαι για πάντα κορίτσι. Όχι. Και σαν κορίτσι κάθεσαι. Είσαι ένα κορίτσι. Είσαι από αυτούς τους μαγικούς ανθρώπους που λες, τώρα πόσο χρόνο να είναι. Το κορίτσι, ξέρω εγώ. Ιδίως όποιος σε δει από πίσω λέει Παναγία μου, ποιο κοριτσάκι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το αγαπώ αυτό στις γυναίκες. Και εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει να μην χάνουν την παιδικότητά μας. Ναι. Δεν τη χάνεις. Εσύ την έχεις πάντα να ξέρεις. Ναι. Είναι σαφές. Νομίζω το, ακόμα και τον τόνο της φωνής σου. Έχεις μια παιδικότητα στη φωνή σου. Ευχαριστώ. Για κοίτα εκεί προς τα έξω, γιατί μας κοιτάει η Μαρίλια. Ναι. Και λέει, μαμά πότε θα φύγουμε. Μαμά πότε θα φύγουμε, λέει η Μαρίλια. Έτσι λέει, μπα. Όχι. Μα, κάτι διαβάζει τώρα. Κάτι διαβάζει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζει. Είναι... έχει μια εργασία να κάνει και όχι, έχει πάρει και το βιβλίο της μαζί. Είδες την κόρη της. Όχι, διαβάζει. Διαβάζει, έχει το βιβλίο της. Ναι. Ή στο κινητό. Όχι, λέει, όχι. Δεν το λέω ως κακό, παιδί μου. Αχ, εγώ δεν φαντάζομαι τελικά την ώρα που θα μπει στο αεροπλάνο να φύγει για την Αμερική να πει να σπουδάσει. Φαντάζομαι την ώρα που θα γυρνάω εγώ και θα βάζω το κλειδί στην πόρτα και θα συνειδητοποιώ ότι δεν ανασένει κανένα μέσα. Όχι. Ελπίζω να έχω ένα σύντροφο να ανασένει. Φαντάζομαι και την ώρα που η Μαρίλια αποφασίσει να παντρευτεί και θα έχει βρει τον άντρα της ζωής της. Πόσο πολύ θα κλαίσει. Δεν ξέρω. Αϊ, καλέ, ήταν 4 ετών να τη τραγουδούσα το «Σήμερα γάμος γίνεται». Αχ, το παιδί. Εγώ από τότε την παντρεύω. Τι λες τώρα. Και μου λέει «Μαμά, ξενά, ξενά, μαμά, ξενά». Τι σε εύχεσαι να βρει έναν άντρα σαν τον Σοκράτη, τον άντρα που βρει. Τι σε εύχομαι να βρει έναν άντρα έτσι όπως τον θέλει. Όχι σαν τον μπαμπά της, μπορεί να θέλει κάτι άλλο. Ναι, έχει ξεφύγει. Από τα συμπλέγματα αυτά, τα μόνιμα. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Ναι. Πάντως είναι σε καλό δρόμο. Ό,τι μου δείχνει Συμφωνείς. Συμφωνώ. Ναι. Είναι στο στυλ που μου αρέσει, οπότε... Ένα, ορίστε. Μοιάζει λίγο στον μπαμπά. Ναι. Αυτό είναι. Είναι καλά παιδιά, ότι αυτό εκτιμάνε αυτό που έχουν. Τέλειο είναι αυτό. Ναι. Τι να σου ευχηθώ? Να μου ευχηθείς να έχω υγεία, ναι. Και το εύχομαι και σε σένα. Ευχαριστώ. Να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι να είναι υγιείς, και γιατί αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο και ασφάλεια στη ζωή. Και να μου ευχηθείς να κάνω ωραία δημιουργικά πράγματα, να έρθουν και άλλα πράγματα στη ζωή μου που έχουν να κάνουν με τη δουλειά, να μου ευχηθείς να έχω ανοιχτά τα μάτια μου, και να βρω αυτό που θα ηρεμήσει την ψυχή μου. Τελεία, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο πια. Νομίζω το καλύψαμε όλα, Να βρεις, σου εύχομαι, τον άντρα που θα ηρεμήσει την ψυχή σου. Ωραία. Αυτό. Τα υπόλοιπα. Και εγώ στα εύχομαι, αν δεν τα έχεις βρει, να τα βρεις και να τα... Ξέρεις, εγώ θα φτάσω και λίγο πιο μακριά. Σου εύχομαι να βρεις τον άντρα που θα ερμήσει την ψυχή σου και να τον παντρευτείς κιόλας. Εντάξει. Θα το έκανες. Ναι, βέβαια. Τελείωσε. Τελείωσε. Δεν είμαι κατά του γάμου, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το... Το κόνσεπτ που θες να ακολουθήσεις. Όχι, δεν είναι αυτό ότι πρέπει... Ναι, ότι πρέπει να...
παντρευτώ ντε και καλά. Okay. Αν ένας άνθρωπος σε εκτιμάει για αυτό που είσαι και σε σέβεται και σε αγαπάει όσο τον αγαπάς εσύ. Τέλειο. Ναι. Τέλειο. Βέβαια πάντα κάποιος αγαπάει περισσότερο. Αυτό, ναι. Γιατί να μην αγαπάς λιγότερο ή να μην αγαπάς περισσότερο. Άρα, λοιπόν, και να μην υπάρχει ανταπόκριση. Να βρεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει περισσότερο. Όχι. Όχι. Δεν τη βρίσκω. Να μ' αγαπάει όσο τον αγαπάω κι εγώ. Να είναι παθιασμένος όσο είμαι κι εγώ. Να δίνεται με τα χίλια όσο κι εγώ. Αυτό. Κατάλαβες γιατί σε λέω κορίτσι. Γιατί με λες κορίτσι. Γιατί είναι κοριτσίστικα αυτά που μου λες και είναι τέλεια. Έτσι θέλω. Τι να κάνω. Λοιπόν, θα ξεκαλοκαιριάσουμε στο χιτήριο για να βλέπουμε τις ανθισμένες μανόλιες με τις υπέροχες κυρίες και τη Βάσο Κουλελμάκη. Υπόσχομαι ότι μόλις ξεκινήσει εσύ 11 θα έρθω να σας δω, γιατί θέλω πάρα πολύ να σας δω. Στο λέω να το ξέρεις. Και με το που θα βρεις αυτόν τον υπέροχο κύριο. Δεν θα σας τον παρουσιάσω, θα τον κρατήσω. Αλλά θέλω για να μένα. Το μάθω. Κρατήσω μόνο για μένα. Δεν θα τον βγάλω παρά έξω. Βάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γιατί εγώ πέρασα πολύ καλά. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι να συνεχίσετε.